Πάμε λίγο και στην κοινωνική πολιτική. Ξαναήρθε η οικονομική κρίση. Την βιώσατε τα προηγούμενα χρόνια. Ήσασταν δήμαρχος. Τώρα βιώνουμε μια άλλη οικονομική κρίση, το νέο κύμα ακρίβειας. Το οποίο πώς θα το αντιμετωπίσετε και στα Μούλια? Ακόμα βέβαια δεν έχουν φάνει οι πραγματικές ανάγκες της κάθε κοινωνίας, αλλά έχετε μια εμπειρία, γιατί οι Δήμοι κληθήκατε να σηκώσετε αυτό το βάρος. Όντως έχουμε σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, γιατί και με την πανδημία οι Δήμοι έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική καθίζηση, έχουν μειωθεί κατά πολύ τα έσοδα, έχουν αυξηθεί τα έξοδα για να καλύψουμε τις ανάγκες της πανδημίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ήρθαν τώρα και οι ακρίβειες αυτές, πια κι αν είναι με δυσβάστακτο βάρος για το Δήμο, ιδιαίτερα η αύξηση του ρεύματος και η αύξηση της τιμής των καυσίμων. Αυτά τα δυο θα γονατίσουν τους Δήμους αν δεν γίνει κάτι από πλευράς κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί με τις ίδιες επιχορηγίες που παίρνουμε. Τώρα τα καύσιμα και τα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Βέβαια. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τον διαθέτουν για να καλύψουν τα καύσιμα και το ρεύμα. Χρονικά θα παρακολουθούνται όλα τα φώτα, οπότε θα βλέπουμε και πού υπάρχει το πρόβλημα on time για άμεση επέμβαση και θα έχει και δυνατότητα ρύθμιση του φωτισμού. Δηλαδή, μάλιστα, αν κανένα βράδυ θέλουμε σε ένα δρόμο να είναι πιο ρομαντικός, μπορούμε από την αίθουσα ελέγχου να ρυθμίζουμε το φωτισμό και να είναι πιο χαμηλός. Σας κάνουν παραγγελία οι πολίτες σας, νομίζω. Ναι, όσοι θα θέλουν ρομαντική ατμόσφαιρα θα μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο. Είναι ακόμα μεγάλο το όραμα, έχετε πολλά. Έχουμε δρόμο, ναι, γιατί βλέπουμε ότι οι δυνατότητες του Δήμου μας είναι μεγάλες και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να φτάσουμε. Να τον φτάσουμε εκεί που το αξίζει και το αρμόζει. Και θέλουμε να κάνουμε την περιοχή μας, τον Δήμο μας, τόπο για να σταματάς και όχι να προσπερνάς.